Γεια σου, μαμά Μαρία. Γεια. Τι κάνετε? Καλά, εσείς. Τι όμορφη. Ευχαριστώ. Γεια σας. Πώς είστε? Είμαστε καλά. Γεια σου, Όλγα. Τι κάνεις? Τι ωραίο αυτό που φοράς. Κι εγώ το σκεφτόμουν. Έλεγα να βάλω σήμερα κόκκινο, να μην βάλω κόκκινο. Λέω, θα βάλω σ' άντρα μου το λευκό. Έβαλε η Όλγα κόκκινο για σας. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για την ευχή σας? Ναι, ναι. Η ευχή της Όλγας ήταν ένα πιάνο. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στη συμπερίληψη, το θέμα για το οποίο έχουμε έρθει εδώ σήμερα. Καθώς το πιάνο είναι μουσική και η μουσική είναι ένας τρόπος έκφρασης και μία πύλη για να οδηγηθούμε στη συμπερίληψη. Τη μουσική τη λατρεύει, είναι για αυτήν χαλάρωση, είναι έκφραση, είναι μέσο και τρόπος αποδοχής. Μέσα από τις εκδηλώσεις που πήραμε μέρος με το Make-A-Wish μέχρι να ολοκληρωθεί η ευχή, ήρθε σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους. Έγινε ευτυχισμένη ακόμα περισσότερο και άλλαξε πάρα πολύ όλη της η διάθεση και της δημιούργησε και ένα έτσι κίνητρο για να προσπαθεί ακόμα περισσότερο και να πηγαίνουμε ενάντια και κόντρα στο πρόβλημά μας. Ορίστε. Τι λέει? Είμαι στην τηλεόραση. Είσαι στην τηλεόραση και είσαι μια κούκλα. Επίσης μου αρέσουν πάρα πολύ τα κόκκινα νύχια σου, ε. Μην νομίζεις ότι δεν τα είδα. Το πιάνο. Το πιάνο που είναι εδώ σου αρέσει? Και το πιάνο που της έφερε το Make A Wish το έδειξε σε αυτή την τηλεόραση, λέει. Το δείξαμε. Φυσικά. Αγαπάει τη μουσική πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι η καθημερινότητά μας. Δηλαδή κάθε μέρα θα ασχοληθούμε μία ώρα μόνο με το πιάνο. Εσείς το κομμάτι της αποδοχής, της συμπερίληψης, εσείς σαν μαμά, ναι, πώς το έχεις ζήσει? Αν υπήρχαν δυσκολίες και πώς με την ευχή, μπορεί, δεν ξέρω, ναι, να βοηθήθηκες. Υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Προσπαθούμε να επιλύσουμε κάθε μέρα με μικρά βήματα αυτό το θέμα. Η ευχή τη βοήθησε πάρα πολύ, γιατί η Όλγα, σκέψου ότι ακόμα δεν είναι σε θέση να πάει στο σχολείο. Και όλα τα μαθήματα τα κάνουμε κατοίκον, τα πάντα. Και την ειδική αγωγή, τις φυσικοθεραπείες της και ό,τι άλλο χρειάζεται. Και πόσο μάλλον και το νηπιαγωγείο στο οποίο πηγαίνει τώρα. Και με όλη αυτή την κατάσταση υπήρχε αυτή η απομόνωση, η έλλειψη αλληλεπίδρασης με τους άλλους ανθρώπους, η έλλειψη αποδοχής. Και πρώτη φορά μετά το αίτημα της ευχής, ένα λεπτό θα μου πεις. Τι λέει? Ότι με βλέπει και εμένα στην τηλεόραση. Ναι, σε λιγάκι. Συγγνώμη λίγο. Παρακαλώ. Γιατί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και αυτό που λες, οι παρέες, να υπάρχουν ναι, οι φίλοι. Ναι, ναι. Οι, το οποίο εμείς αυτό δεν το έχουμε επιτεύξει ακόμα, γιατί δεν έχει πάει σχολείο. Αλλά μας βοήθησε αυτή τη χρονιά που χάσαμε από το σχολείο, μας τον αναπλήρωσε αυτό το κενό, το Make A Wish. Γιατί δεν είναι μόνο απλά μία ευχή, είναι όλη η διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στην εκπλήρωση της ευχής. Η Όλγα απέκτησε ένα πιάνο. Το πιάνο είναι το υλικό αγαθό το οποίο τη βοηθάει καθημερινά, το οποίο θα τη βοηθήσει και αργότερα να την αποδεχτούν μέσω μιας μουσικής συναυλίας που θα δώσει κτλ. Αλλά έγινε μία σειρά εκδηλώσεων, παρακολούθησε ένα κονσέρτο πιάνου. Άρα της αρέσει η κλασική μουσική. Ναι, της αρέσει η κλασική μουσική. Παίζει κομμάτια του Μότσαρτ, τη μικρή νυχτερινή, ακούει τώρα Βιβάλντι, πολλά βιβλία μουσικά με όλους τους μουσικούς της κλασικής μουσικής. Είναι λάτρης γενικότερα της μουσικής. Της αρέσει να τραγουδάει επίσης πάρα πολύ, ξέρει πάρα πολλά τραγούδια απ' έξω. Έχει ζητήσει από τον Άγιο Βασίλη τώρα μικρόφωνο με βάση. Α, κατάλαβα. Για να το ανεβάσουμε κι άλλο την έφεσή μας στη μουσική. Ναι, πιστεύω ότι τη βοηθάει πάρα πολύ να εξωτερικεύσει όλα αυτά που νιώθει. Ορίστε. Όλευα, παιδάκι, και από μέγαρο έχεις αυτή τη ρόλαση.
Α, έδειξε και απόσπασμα από το Μέγαρο. Γιατί βλέπαμε πριν πλάνα από την ευχή της, όπου ήσασταν στο Μέγαρο Μουσικής. Ναι. Και αυτή η εκδήλωση ήταν πραγματικά φανταστική. Ειδικά όταν πήρε τη θέση του μαέστρου, που αυτό είναι ένα κομμάτι της συμπερίληψης, ένα παράδειγμα πώς πρακτικά μπορούμε να εφαρμόσουμε τη συμπερίληψη. Γύρισε με ενθουσιασμό στο σπίτι και έρχεσαι να παίρνει 11 και 12 η ώρα το βράδυ τηλέφωνα τους παππούδες και τις γιαγιάδες για να τους πει ότι πήρε τη θέση του μαέστρου. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι και, έχει χαρακτήρα, έχει προσωπικότητα. Είναι πεισβατάρα, Ναι. Και θέλει να συμμετέχει παντού. Παντού. Το επιδιώκει με τον τρόπο της. Έχετε την ίδια φωτογραφία στο σπίτι. Τι εύχεσαι για το 2024. Εύχομαι... Στον εαυτό σου τι εύχεσαι, θέλω να πω. Στον εαυτό μου εύχομαι δύναμη, υπομονή, πείσμα, να το έχω εγώ για να μπορώ να το μεταδώσω στο παιδί μου. Πόση δύναμη έχεις? Νομίζω ότι έχω πολύ και την αντλώ από την Όλγα. Τι σε κάνει χαρούμενη? Να είναι εκείνη χαρούμενη. Έχεις πολύ όμορφη μαμά και μάλλον από τη μαμά πήρες, Είμαστε απίστευτο δίδυμο, η αλήθεια είναι. Είστε όλη μέρα μαζί? Ναι, όλη μέρα. Ειδικά από τότε που έκανε την τραχιοστομία, το 2020, 3,5 χρόνια, τα παρατήσαμε όλα. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Θέλω να κοιτάξεις την κάμερα. Ναι. Και... θέλω να πεις τι πρέπει να λέμε εμείς οι γονείς στα παιδιά μας, για τα άλλα παιδιά. Επειδή μπορεί κάποιοι να μην ξέρουμε, κάποιοι να μην μας βγαίνει. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν βλέπουμε ένα παιδί διαφορετικό και βέβαια δεν μπορούμε πάντα να καταλάβουμε ότι το παιδί αυτό είναι διαφορετικό, αλλά γενικότερα, ενώ οποιοδήποτε παιδί βλέπουμε, είτε είναι σε ένα μαξίδιο, είτε έχει κάποια αναπηρία η οποία είναι ορατή ή αόρατη, να το πλησιάζουμε, να του μιλάμε, να στεκόμαστε δίπλα του με υπομονή, να το αγκαλιάζουμε με τρυφερότητα, να μην κάνουμε αρνητικά σχόλια, να προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε όσο το δυνατό περισσότερο, αν είναι δυνατό να το κάνουμε ακόμα και φίλο. Νομίζω ότι για αυτά τα παιδιά δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από την φιλία και την αγάπη προς το πρόσωπό τους. Και για να είσαι φίλος, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και οι μαμάδες να συμβουλεύουν, γιατί όλα ξεκινάνε από το σπίτι, οι μαμάδες να συμβουλεύουν τα παιδιά τους, να τα αγκαλιάζουν αυτά τα παιδιά, γιατί το αξίζουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι φοβερή. Όχι, είπες το πιο σπουδαίο. Η φιλία τι κοστίζει? Τίποτα. Τίποτα. Ένα χαμόγελο και μια αγκαλιά είναι αρκετά. Είσαι υπέροχη. Είστε υπέροχες και οι δύο. Ευχαριστούμε.